Και Αναστήση, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το νομοσχέδιο για τις πορείες. Συζητείται στις επιτροπές της Βουλής. Την ερχόμενη εβδομάδα πάει στην Ολομέλεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα βεβαίως βρίσκεται απέναντι σε όλο αυτό το νομοθέτημα. Μάλιστα, νομίζω ότι και το απόγευμα έχετε μια κινητοποίηση εκεί έξω από την Βουλή. Γιατί διαφωνείτε, κύριε Παπαναστάση? Καταρχάς να πούμε ότι η κυβέρνηση, αν παρουσιάζει μια συνέπεια, αυτή η συνέπεια είναι σε αυτό που είπε, ότι θα καταθέσει, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα παρουσιάσει ένα πολύ πυκνό νομοθετικό έργο, και μάλιστα και αριθμητικά προσδιορίζεται περίπου σε 15 αντιλαϊκά νομοσχέδια, τα οποία θα κατατεθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Σε αυτό πραγματικά υπάρχει μια βιασύνη. Και η βιασύνη αυτή συνδέεται άμεσα με τα μέτρα, με την εφαρμογή των μέτρων στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και η εφαρμογή εισαρρωτικών ανατροπών σε συμβάσεις, σε ωράρια κτλ. Από αυτά όλα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και η εφαρμογή, η ένταση της κρατικής καταστολής, ο αυταρχισμός, γιατί όλα αυτά πάνε χέρι-χέρι με την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η κυβέρνηση κατέθεσε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, το οποίο επί της ουσίας απαγορεύει τις διαδηλώσεις. Η θέση δική μας είναι ότι είναι ένα παράδεκτο και κατάπτυστο νομοσχέδιο. Ζητάμε να αποσυρθεί τώρα. Είναι ένα νομοσχέδιο που και στη Βουλή που κατατέθηκε δεν παίρνει ούτε από βελτιώσεις αλλά ούτε από διορθώσεις. Και το μόνο που κάνει είναι ότι βάζει στο στόχαστρο το δικαίωμα στη λαϊκή διεκδίκηση, και είναι γνωστό πλέον στον κάθε ένα, ακόμα και αν διαφωνεί ή αν διαφωνεί μερικός, ότι για την κατάκτηση αυτού του δικαιώματος σε αυτόν εδώ τον τόπο έχει χυθεί ποτάμι αίματος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, και εμείς απευθυνόμαστε και στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι αν θέλετε παρουσιάζουν και λόγω της ηλικίας τους μια πιο έντονη ριζοσπαστικότητα, ότι υπάρχει άμεση αμφισβήτηση στη δράση εναντίον στο σημερινό σύστημα, που είναι ένα σύστημα βάρβαρο και εκμεταλλεύεται τον υδρότα των εργαζομένων. Αυτή είναι η βασική λόγη. Από την άλλη πλευρά όμως, κύριε Παπαναστάση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα σεβασμό σε όλους τους υπόλοιπους? Δηλαδή δεν μπορεί 50% άτομα να κλείνουν τον δρόμο και να ταλαιπωρείτε τώρα χιλιάδες κόσμο από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία πραγματικά λανσάρεται πάρα πολύ εύκολα. Μα το ζούμε κιόλας. Δεν είναι ούτε 50 ούτε 100. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο όχι απλά αυτή τη στιγμή βάζει, αν θέλετε, σε ένα καλούπι την διεκδίκηση. Οι προεκτάσεις του είναι πραγματικά τρομακτικές. Μπαίνει στο στόχαστρο, συνδέει μάλλον την διεκδίκηση, όλα αυτά τα στοιχεία που προανέφερα, με τον βίαιο εξτρεμισμό, με την ενδοοικογενειακή ή έμφυλη βία, με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τσουβαλιάζεται ο ριζοσπαστισμός με υπαρκτές μορφές βίας, όπως είναι αυτά που είπα, η ενδοσχολική βία και πάρα πολλά άλλα. Δεν μιλάμε για 50, για διαδηλώσεις 50 ατόμων. Ενοχοποιεί την διεκδίκηση, την αγωνιστική διεκδίκηση μιας διαφορετικής φωνής. Αυτό ακριβώς κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Όσο τώρα για τα επιχειρήματα, ότι φύγονται οι επαγγελματίες, ότι δεν δουλεύουν, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή είναι επιχειρήματα τα οποία πραγματικά απευθύνονται σε ανθρώπους που τους προτρέπουν να μην πάνε σε ένα δεύτερο επίπεδο σκέψης. Οι επαγγελματίες άραγε αυτή τη στιγμή είναι καταδικασμένοι από τις δηλώσεις, είναι καταδικασμένοι από την κυβερνητική πολιτική. Οι απολύσεις, οι τεράστιες που γίνονται, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες απολύσεων, είναι εξαιτίας των διαδηλώσεων, είναι εξαιτίας της αβάντας που δίνει η κυβέρνηση στους μεγαλοεπιχειρηματίες για να απολύουν? Το ότι 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα αυτή τη στιγμή βρίσκονται κρεμασμένοι στον αέρα και το Σεπτέμβριο θα μετράνε τις τσέπες τους και θα είναι άδειες. Φταίνε οι διαδηλώσεις. Λοιπόν, θα θέλαμε και ένα σχόλιο σας, κύριε Παπαναστάση, μιας και το θίξατε το θέμα, για την κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία. Τι περιθώρια υπάρχουν, αν υπάρχουν βεβαίως, να βγούμε έστω όσο μπορούμε μέσα από αυτή την ζωφερή κατά ψέματα για πολλούς εργαζομένους, για πολλούς επαγγελματίες, γιατί δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, είναι και επιχειρήσεις που περνάνε δύσκολα λόγω της πανδημίας κυρίως. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η πανδημία είναι, αν θέλετε, ένα στοιχείο που
αύξησε την ένταση ενός προβλήματος που ήδη υπήρχε. Εμείς πολύ πριν την πανδημία είχαμε επισημάνει ότι τα στοιχεία τα οποία είναι συνδεδεμένα, αν θέλετε, με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, έδειχναν ότι έρχεται μία νέα κρίση. Η κρίση αυτή ήρθε και ήρθε βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη ένταση και εξαιτίας της πανδημίας. Εδώ θέλει όμως μία προσοχή. Την πανδημία την εκμεταλλεύτηκαν, βεβαίως και δημιούργησε προβλήματα, την εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο με την ανοχή της κυβερνητικής πολιτικής και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν θέλετε, και των άλλων ασθενικών κομμάτων, γιατί υιοθέτησαν αυτή τη θέση, ούτως ώστε να γίνει βολική για τις επιχειρηματίες και καταστροφική για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Τις πρώτες μέρες της πανδημίας είχαμε δεκάδες χιλιάδες απολύσεων. Είχαν πάρθει μέτρα τα οποία εμείς τονίζαμε από τότε. Τα μέτρα αυτά παίρνονται για να παραμείνουν. Και αυτό έγινε με την ανοχή της κυβερνητικής πολιτικής. Για να επανέλθω τώρα στο ερώτημά σας. Τα στοιχεία προφανώς και δεν είναι καλά. Θα έχουμε μία νέα ύφεση. Βέβαια η κυβέρνηση, να τις αναγνωρίσουμε, και η αναγνώριση αυτή είναι εντός εισαγωγικών, παίρνει μέτρα. Και παίρνει μέτρα σημαντικά ενίσχυση. Διαθέτει χρήματα. Διέθεσε 24 δισεκατομμύρια στον τουρισμό. Θα διατεθούν τώρα, προσπαθεί, μάλλον στο στόχαστρο της είναι, να εκταμιεύσει και άλλα 32 δισεκατομμύρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση, λέει, της οικονομίας. Δεν είναι της οικονομίας. Τα 24 δισεκατομμύρια για τον τουρισμό πήγανε στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν πήρανε φράγκο. Τα 32 δισεκατομμύρια που επαγγέλλεται η κυβέρνηση ότι θα διαθέσει είναι για την ενίσχυση των μονοπωλίων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι με πρόφαση και την πανδημία του κορονοϊού ανοίγονται κανάλια τα οποία θα κινηθούν στην ενίσχυση των μονοπωλίων και φυσικά τους εργαζόμενους να στριμωχθούν για άλλη μια φορά στη γωνία, ο λαός να πληρώσει αυτή την κρίση, γιατί αυτά τα 32 δισεκατομμύρια είναι χρήματα τα οποία έχουν τάχει πληρώσει σταδιακά ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι. Βλέπουμε λοιπόν να γίνεται μια μετάγγιση του παραγόμενου πλούτου, του υδρότα των εργαζομένων, από εκεί που θα έπρεπε να είναι, από τις τσέπες και από την, αν θέλετε, αύξηση του ιδιωτικού επίπεδου των εργαζομένων, στις τσέπες των μονοπωλίων. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι... Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Παπαναστάση, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο. Σας ακούμε. Λοιπόν, κλείνοντας, ήθελα να πω ότι εμείς με αυτή την, αν θέλετε, με αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και κυρίως με το νομοσχέδιο, μια και σήμερα έχουμε την κινητοποίηση 8 η ώρα στο Σύνταγμα, εμάς η θέση μας είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Το ίδιο το ταξικό κίνημα θα το καταργήσει, γιατί αυτό το κίνημα ούτε υποτάχθηκε ποτέ, ούτε και συμβιβάστηκε με τις προθέσεις των κυβερνήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.